Αν δείτε την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ξέρετε ότι ήδη χάνουν και εκτιμένα. Η Ελλάδα δεν έχει να διεκδικήσει τίποτα, να προστατεύσει έχει. Οι Τούρκοι θα θέσουν ζητήματα κυριαρχίας Ανατολικού Αιγαίου, ζωτικού χώρου, αποστρατικοποίηση των νησιών, μουσουλμανικής μειονότητας κτλ, κτλ. Έχω κάνει αρκετά βίντεο. Αν νομίζει κάποιος από εσάς πάντως ότι δεν θα γίνει στην εκμετάλλευση, ας αλλάξει πλευρό. Δυστυχώς όλα είναι ενδελεχώς και επιμελώς προσχεδιασμένα και γι' αυτή τη δουλειά επιλέχθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Βέβαια και οι λοιποί πολιτικοί Έλληνες, τι είναι, φερέφωνα της κρίνης ατζέντας. Παρ' όλα αυτά, όποιος εμπνέεται από δάφτους ή αποτελεί πυθύνιο κομματόσκυλο ή είναι βαθιά ανοιχτωμένο. Βασικά, τι λέω, είναι ηθικός αυτουργός στην επερχόμενη κατατόμηση της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, ο πόλεμος δεν ευνοεί τα συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά η Ελλάδα πρέπει πολιτικά να είναι με το μέρος του Ισραήλ και θα εξηγήσω. Εγώ έχω να προσθέσω επιπλέον ότι είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης να βρεθεί μια λύση διπλωματική στη κρίση της Μέσης Ανατολής. Οπότε, σήμερα θα αναφερθώ στα εξής. Θα ακολουθήσει βέβαια και part 2, γι' αυτό συντονιστείτε στην ατέρμονη γνώση. Άρα, εφόσον μιλάμε για Τουρκία και στην εκμετάλλευση, η Ελλάδα είναι στη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού EastMed από τους ηγέτες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, έτσι. Το Ισραήλ βέβαια αυτή τη στιγμή έχει πόλεμο. Συγκεκριμένα όμως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου με την κατασκευή του αγωγού EastMed από τα θαλάσσια κοιτάσματα στη θάλασσα του Λεβάντε προς την Ελλάδα, προς την Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι γνωστά. Όμως, η θάλασσα της Λεβαντίνης είναι το ανατολικό τμήμα της Μεσογείου θάλασσας. Ο κύριος Ηλία, πού είναι το πρόβλημα, ακούω να ρωτάτε. Λοιπόν, στα βόρεια, στη θάλασσα του Λεβάντε, πρώτον, υπάρχει η τουρκική ακτή. Okay. Η Τουρκία είναι ο σκληρός παίχτης της περιοχής και έχουμε το Δεκέμβριο συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και είπαμε πριν, δεν γνωρίζουμε τι θα συζητήσουν και δεν ξέρω αν θα μάθουμε κιόλα. Έπειτα, οριοθετείται στα ανατολικά από τη Συρία, όπου η Ελλάδα με τη Συρία δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις. Έπειτα είναι ο Λίβανος, που επίσης δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις η Ελλάδα με το Λίβανο. Αλλά η θάλασσα του Λεβάντε οριοθετείται και από την Παλαιστίνη, που επίσης δεν έχει καλές σχέσεις η Ελλάδα με την Παλαιστίνη. Αλλά και στα νότια οριοθετείται από την Αίγυπτο, όπου η Αίγυπτος έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Τουρκία. Και η Αίγυπτος συνδέεται ιστορικά και με τη Χαμάς, μέσω της μουσουλμανικής αδελφότητας. Και επιπλέον η θάλασσα της Λεβαντίνης πιάνει και τη Λιβύη. Όπου η Λιβύη τι κάνει, εργαλοποιεί τις σχέσεις της με την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση, και με αυτήν τη χώρα, έχει μια περίεργη σχέση. Θυμάστε και όλο το διπλωματικό επεισόδιο, με αυτό το δυσάρεστο γεγονός που στείλαμε στον θάνατο μια ελληνική αποστολή. Θυμάστε, για να μην τα ανασκαλεύουμε πάλι. Και τώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος, που έχουν πόλεμο, συζητούν για θέματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Δεν ξέρω πόσο θα μας ωφελήσει αυτό ή τι παραχωρήσεις θα γίνουν. Διότι στον αγωγό EastMed μετέχει το Ισραήλ και η Κύπρος και η Ελλάδα θεωρεί το Κυπριακό ως μια ενόχληση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οπότε δεν ξέρω πόσο δηλαδή η Ελλάδα θα υποχωρήσει στα συμφέροντά της μπροστά στο βάρος των εντολών που εκτελεί εις βάρος της ίδιας της ύπαρξης Ελλάδος αλλά και των πολιτών της. Και εννοώ πάνω στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, έτσι, και των ζητημάτων των υδρογοναθράκων. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην ξεπουληθούν όλα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στην πολιτική υπάρχουν ευμετάβλητες θέσεις πάνω σε διάφορα επίπεδα. Σε διπλωματικό, σε πολιτικό, σε στρατιωτικό, σε κοινής γνώμης προς ανθρωπιστική βοήθεια και κοινής αποτροπής, όπως τα έχουμε ξαναπεί αυτά και σε παλαιότερα βίντεο. Οπότε, ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό που ακούσατε? Ακολουθήστε με. Έρχεται και part 2 με αρκετές πληροφορίες που μπορεί να μην γνωρίζετε. Οπότε, περιμένω την άποψή σας και τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.